Σχεδόν καθημερινό φαινόμενο έχουν γίνει για τους συνοριακούς φύλακες αλλά και για τους άνδρες του λιμενικού σώματος οι επιχειρήσεις διάσωσης παράνομων μεταναστών, αφού ιδίως το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί όξυνση στα συμβάντα αθώας εστροής τους από τα θαλάσσια σύνορα της χώρας μας. Όντως, το τελευταίο διάστημα είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Έχουμε πάρα πολύ συχνές εισόδους παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα. Τεράστιες δυσκολίες αποτελεί ότι το θρακικό πέλαγος δεν έχει εγκύτητα με τα τουρκικά παράλια, οπότε είναι μια πολύ μεγάλη θαλάσσια έκταση που απαιτεί τεράστιες προσπάθειες και όσον αφορά τα υπηρεσιακά σκάφη, όσον αφορά και το προσωπικό που ασχολείται με αυτό. Με αποτέλεσμα να αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο για να μπορέσουν πρώτον να τους βρούμε και δεύτερον να μπορέσουμε να τους διασώσουμε, γιατί τις περισσότερες φορές καταλήγει σε έρευνα και διάσωση η όλη επιχείρηση. Η διάσωση των ομάδων παράνομων μεταναστών που οι διακινητές εισάγουν στη χώρα μας είναι το ένα σκέλος. Δεύτερο και αυτό στο οποίο παρατηρούνται τα περισσότερα προβλήματα είναι η διαχείρισή τους, αφού όπως επισημαίνουν οι λιμενικοί υποδομές βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Είναι πολύ φυσιολογικό. Τα σκάφη πραγματικά χρησιμοποιούνται 24 ώρες το 24ωρο, όπως και τα πληρώματα που υπηρετούν πάνω σε αυτά. Okay. Πέρα από αυτά, η δυσκολία εκτός τώρα να τους βρεις και να τους συλλάβεις ή να τους διασώσεις αναλόγως την περίπτωση, είναι και στα του διαχειριστή στη συνέχεια. Εγκαταστάσεις ούτε εδώ, αλλά κυρίως στη Σαμοθράκη, είναι ανύπαρκτες. Για την υποδοχή τους, για να μπορέσουμε να τους φιλοξενήσουμε, για να μπορέσουμε να έχουμε ανθρώπινες συνθήκες τόσο για αυτούς, όσο και κυρίως για τους δικούς μας συναδέλφους. Γιατί πάντα είναι πρόβλημα η διάδοση ασθενειών. Οι υγειονομικές συνθήκες είναι μηδενικές. Ενίσχυση σε εμψυχοδυναμικό και υλικοτεχνικά μέσα εδώ και τώρα ζητούν οι λιμενικοί της Θράκης, που βλέπουν τους ανθρώπους τους κουρασμένους από τις συνεχείς επιχειρήσεις διάσωσης παράνομων μεταναστών και καταστολής του φαινομένου και τα σκάφη τους να υφίστανται φθορές και βλάβες από την αένα η χρήση τους. Όντως, ο κόσμος που έχουμε αυτή τη στιγμή που υπηρετεί στα μέρη μας φτάνει οριακά μόνο για το φαινόμενο αυτό. Δηλαδή, ουσιαστικά για να μπορέσει να δουλέψει όλη η λιμενική αρχή με όλες τις υποδομές, με όλες τις αρμοδιότητες που έχει, χρειάζεται όντως περισσότερο κόσμο. Έχουμε αναγκαστεί να παρατήσουμε σχεδόν τα υπόλοιπα όλα για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με αυτό το φαινόμενο. Αλλά και αυτό φτάνουμε στα όρια πλέον των αντοχών μας. Τόσο οι συνάδελφοι όσο και τα επιχειρησιακά μέσα, όλα τα επιχειρησιακά μέσα έχουν φτάσει στα όρια των αντοχών τους. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ενίσχυση. Αξιοσημείωτο γεγονός είναι η θρασίτητα που επιδεικνύουν όλο και περισσότεροι διακινητές που μεταφέρουν και αποβιβάζουν τους παράνομους μετανάστες στα πιο απίθανα μέρη. Υπάρχει έντονος φόβος πως με την άνοδο των νερών στον ποταμό Εύρο και με τη σταδιακή αποσυμφόρησή τους, οι διακινητές θα έχουν ακόμη περισσότερους χώρους και σημεία για να περάσουν στα σύνορά μας τους παράνομους μετανάστες. Ναι, συμβαίνει. Δεν ξέρω τι μήνυμα έχει δοθεί στην απέναντι ακτή, πάντως όντως διαφαίνεται μια τεράστια θρασίτητα από μέρους τους. Προσπαθούν να βγάλουν πλέον σε μέρη τα οποία θεωρούσαμε απίθανο ότι θα το κάνανε λόγω της εγκύτητας της εγκαταστάσεις φύλαξης.